Το πρώτο που σκέφτομαι σήμερα ότι είναι καθήκον μας να κάνουμε ολονών μας κάτι. Γιατί λίγο που τα είδα χθες πόνεσα, πάρα πολύ πόνεσα. Διότι ανάβει μία φωτιά εκεί στους Αγίους Τόπους και δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει. Και ξέρετε κάτι, αυτοί οι λαοί εκεί, οι Παλαιστίνοι και οι Εβραίοι, είναι ίδια φιλή, ίδιο γένος, δεν είναι απ' αλλού. Έρχονται από την παράδοση μαζί. Οι 10 φυλές του Ισραήλ από τη μια πλευρά και οι 2 από την άλλη που είναι οι Παλαιστίνοι. Γι' αυτό και βρίσκονται στον ίδιο τόπο, κομμάτια ο ένας, κομμάτια ο άλλος. Πώς κατάφεραν τώρα να μισούνται τόσο πολύ και να θέλουν ο ένας να καταστρέψει τον άλλο? Και είδατε χθες και πόσες ψυχούλες πήγανε και τι θα γίνει ακόμα από εδώ και πέρα, διότι πιστεύω ότι είναι σίγουρο ότι το Ισραήλ θα πολεμήσει. Και είδα και ένα άρθρο, επιθυμίες λέει των Ταλιμπάν είναι και του ISIS να μπορέσουν να μπουν μέσα στα Ιερουσόλυμα και να καταστρέψουν ό,τι θρησκευτικό υπάρχει. Για φανταστείτε να κινδυνεύει ο τάφος του Χριστού, ο Ναός της Αναστάσεως και όλα τα άλλα προσκυνήματα που υπάρχουν διάσπαρτα σε ολόκληρη την Παλαιστίνη. Προσευχή λοιπόν. Και θα σας ζητήσω και για ένα δεύτερο λόγο προσευχή. Ας κάνετε και μικρότερη προσευχή γι' αυτό. Ας κάνουμε και εγώ μαζί σας. Συνεδριάζει η ιεραρχία μας αυτή τη εβδομάδα για να βγάλει επίσκοπο Θεσσαλονίκης. Τι ωραία θα είναι να βγάλει τον καλύτερο. Διότι ξέρετε τι σκέφτηκα. Εδώ τώρα σας έχω. Όχι, εδώ σας έχω. Όλοι μας σχολιάζεται τους πατάδες, τους ασπατάδες, τους πατριάρχες. Έλα μου, δεν κάνετε προσευχή όμως να γίνονται οι καλύτεροι. Εγώ θα το πω. Η δικιά μας προσευχή είναι μικρή ή καθόλου. Και δεν έχουμε καλούς. Ή δεν έχουμε τόσο καλούς όσο ήταν και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και οι ιερείς και επισκόπους και αρχιεπισκόπους και πατριάρχες. Το τρίτο και σύντομα, γιατί σήμερα όλοι κάπου θα πάμε να ψηφίσουμε, κάπου θα έχουμε φίλους στο σπίτι μας, κάπου, γι' αυτό τα σπρώξαμε λίγο να τελειώσουμε πιο νωρίς. Και πάει ο Χριστός στην Ναΐν, ένα από αυτά τα μέρη τώρα της Παλαιστίνης, που γίνεται ο χαμός με τον πόλεμο και περνάει εκείνη την ώρα από κοντά τους μία νετρική πομπή. Είχε πεθάνει ένα παλικάρι και περιγράφει τι ήταν αυτό το παλικάρι. Ήταν ο μοναχογιός μιας γυναίκας χείρας. Και την είδε, λέει ο Χριστός, τι ωραία. Αχ, τι ωραία, ζήλεψα με αυτή τη φράση. Και την είδα, λέει ο Χριστός, και εσπλαχνίστη από αυτή. Τη λυπήθηκε την Γιάννη, τη λαχτάρισε, ένιωσε μέσα του τον πόνο της χείρας. Και αμέσως ακούμπησε τη σωρό, το παλικάρι, και σηκώθηκε και κάθισε και τον παρέδωκε στη μητρή αυτού. Τον έδωσε στη μάνα του. Τι χαρά θα έκανε αυτή η μάνα. Τι όμως με προβληματίζει στο τέλος του της περικοπής? Όλοι λέει φοβήθηκαν. Γιατί? Γιατί είδαν την Ανάσταση. Γιατί είδα να ανασταίνεται ένα παλικάρι που είχε πεθάνει. Μέχρι σε εκεί μπορεί να το φτάσει
η πίστη μας και ο Χριστός. Και όμως ενώ μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί και Ανάσταση να χαρίσει και θα χαρίσει σε όλους μας Ανάσταση. Τούτα πότα έκανε και την κόρη του Ιάιρου και τον Υιό της Χείρας της Ναΐν σήμερα και τον Λάζαρο και τον ίδιο τον εαυτό του τον ανέστησε, γιατί για να μας δείξει ότι πριν την Ανάσταση, μετά το θάνατο, δεν χάνεται ο άνθρωπος. Μπορεί να λιώνει το σώμα, αλλά δεν χάνεται. Η ψυχή μένει αιώνια και αθάνατη. Και μάλιστα δεν θα μείνει μόνη της η ψυχή. Η Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ διαβάζουμε μία καταπληκτική προφητεία του Εζεκίλ, που λέει εκεί ο προφήτης, θα έρθει η ώρα, λέει, που θα σαλπίσουν οι άγγελοι τον ερχομό της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και τότε, λέει, θα μαζευτούν όλα τα οστά όλων των ανθρώπων όπου και αν βρίσκονται και περιγράφει κιόλας, θα βρίσκονται στα βουνά, θα βρίσκονται στις πεδιάδες, θα βρίσκονται στα λαγκάδια, θα βρίσκονται στη θάλασσα βαθιά μέσα που πνίγηκαν κάποιοι, θα βρίσκονται καμένα από φωτιές, θα βρίσκονται λιωμένα μέσα στη γη. Θα μαζευτούν, λέει, τα οστά και μετά, αφού του καθενός μαζευτεί όλα τα οστά του, θα αρχίσει να ξαναπαίρνει το σώμα, λέει, σάρκα και νεύρα και θα ξαναγίνει όπως ήταν ο καθένας μας. Και μετά θα μας χωρίσει, λέει, αυτοί που θα θέλουν να πάνε στον Παράδεισο. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που κάτι έκαναν για τον Χριστό ή κάτι έκαναν και για τον συνάνθρωπο. Κάτι έκαναν για τον Χριστό ή κάτι έκαναν για τον συνάνθρωπο. Κάτι έκαναν για τον Χριστό με τις αρετές, με την άσκηση, με την ταπείνωση, με την υπομονή, αλλά κάτι έκαναν και με την αγάπη. Αυτοί λοιπόν θα χωθούν στον Παράδεισο. Και θέλω να το βάλω τον εαυτό μου. Εμείς θα μας στείλει ο Χριστός εκεί που είναι η ψυχή μας. Αν η ψυχή μας δεν είχε τίποτα από Χριστό, αν η ψυχή μας δεν είχε τίποτα από αγάπη, αν η ψυχή μας δεν είχε τίποτα από ταπείνωση, αν η ψυχή μας δεν είχε τίποτα από υπομονή, αν η ψυχή μας δεν είχε κανένα δάκρυ, αν η ψυχή μας δεν είχε κανένα γονάτισμα, αν η ψυχή μας δεν είχε απολύτως τίποτα από Θεό και από συνάνθρωπο, θα πει, πάτε. Εκεί που σε όλη τη ζωή ήταν η ψυχή σας. Όπου είναι η καρδιά σας, όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας, λέει ο Θεός. Και εμείς διαλέγουμε κάθε μέρα να γεμίσουμε τον εαυτό μας όχι με αρετές, αλλά με κακίες, με αμαρτίες, με ζήλιες, με φθόνους, με διάβολο. Τότε εκεί. Ένα εύχομαι για όλους σας. Το εύχομαι μέρα νύχτα. Όλοι να είστε στο Παράδεισο. Και αν δεν προλάβω εγώ, και αν δεν χωράω εγώ, θα είμαι λίγο χαρούμενος, γιατί όλοι εσείς θα βρίσκεστε στη χαρά του Θεού.
Όχι, όχι, δεν θέλω να πάω πρώτος. Δεν θέλω καν να τρέξω για τον παράδεισο χωρίς εσάς. Είχε πάει, ακούστε τώρα και τελειώνω. Είχε πάει ένας παππούλης από τα μέλη μου εκεί από την Ήπειρο, από την Κόρτσα. Όχι μικρά χωριά σαν αυτό εδώ. Και του λέει, γέροντα, είμαι στενοχωρημένος πολύ. Εγώ λέει, έχω λίγους, λέει, κατοίκους, λίγους πιστούς στο χωριό. Μάλλον στα χωριά μου, είχε 2-3 χωριά. Σύνολο έπαιζε καμιά 50. Α, του λέει ο γέροντας, τι τυχερός που είσαι. Πω, 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 πάτερ μου, λέει, πολύ τύχη έχεις. Του λέει, γιατί γέροντα έχω τύχη, που έχω λίγους. Ναι, βρε παιδί μου, έναν έναν να τους πιάσεις. Εύκολα τους τρώνεις να πας στον παράδεισο. Τι να πούνε, του λέει, εκείνοι καημένοι παπάδες που έχουν 50 και 60 και 70 χιλιάδες στην ενορία τους. Τι να κάνουν εκείνοι καημένοι. Και θα τους πει ο Χριστός, πού είναι οι υπόλοιποι. Πόσο θα ήθελα να μην με ρωτήσει έτσι. Πόσο θα ήθελα να μην κάνει αυτή την ερώτηση. Πού είναι παπά μου οι υπόλοιποι. Είχες κι άλλους κρεμασμένους στο πετραχύλι σου. Πόσο θέλω να έχω και την ώρα να το πω. Το λέει η φράση, το λέει το τροπάριο. Ιδού εγώ και τα παιδεία άμοι εδώ και το Θεός. Είναι ο Τζοβάνος και είστε τα παιδιά τα οποία μου έχει δώσει ο Θεός. Γι' αυτό βρε σας αγκαλιάζω, γι' αυτό σας προσέχω, γι' αυτό σας έχω όσο μπορώ σε πιο γλυκιά μορφή για να γλυκαθείτε και να πείτε ας τα υπόλοιπα, πάμε στον παράδεισο. Μπας και ο παπάς μας βρήκε αυτός λίγο έλεος από το Θεό. Έτσι λοιπόν δείχνει ο Θεός με τις Αναστάσεις ότι υπάρχει πίσω από εκεί. Γιατί αν δεν υπάρχει πίσω από εκεί, τότε οποιαδήποτε μάνα έχασε παιδί θα πρέπει να τρελαθεί. Αν δεν πιστέψει και αν δεν νιώσει και αν δεν δεχτεί ότι το παιδάκι της είναι στην αγκαλιά του Θεού. Εύχομαι να είμαστε όλοι μαζί. Τελευταίος εγώ τώρα το όπα το ξανά είπα. Αλλά μωρέ όλοι μας να σας δω εκεί. Κι ας ξαναπεθάνω εκεί. Αλλά να σας δω εκεί. Γι' αυτό, τώρα που θα πάμε στο σπίτι, έι πεθερές, έι μανάδες που έχετε, παιδιά και οι πατεράδες. Αγάπη, ταπείνωση και λίγη υπομονή. Να τους ο παράδεισος. Τώρα, από εδώ και πέρα τελείωσαν οι βαφτίσεις. Σήμερα έχω τις τελευταίες βαφτίσεις. Απ' άλλο Σαββατοκύριακο θα είμαι τελείως δικός σας. Παρασκευές και Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα θα είμαι εκεί και θα περιμένω στο Αρακίνα. Και Κυριακές μετά την λειτουργία μέχρι τις 1 η ώρα. Θα πάω ένα ταξιδάκι πάλι, μην με ζηλεύετε. Δεν το κανονίζω εγώ. Με καλούνε και πάω. Εδώ δίπλα στην Κύπρο. Για μια εβδομάδα με καλούνε, ακούστε τι ωραία. Όχι, δεν τα έχουμε εμείς. Το κάθε σχολείο στην Κύπρο, το δημόσιο σχολείο. Το κάθε σχολείο έχει τον πνευματικό του.
και ο πνευματικός που είναι στα σχολεία της Λεμεσού με καλεί να πάω να μιλήσω στους μαθητές του και στους καθηγητές και στους γονείς. Θα μείνω Λεμεσό 5 μέρες και θα μιλάω γονείς, μαθητές, καθηγητές. Αυτοί δεν τα χάλασαν τελείως ακόμα. Εμείς τρέχουμε. Βλέπετε αυτές τις μέρες πώς τρέχουμε να τα χαλάσουμε όλα. Πατρίδες, θρησκείες, ηθικές, οικογένειες. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα μας το μετρήσει. Γίνεται. Να πάρουμε μια Ελλάδα και να μην αφήσουμε τίποτα. Έτσι πάμε. Εγώ δεν μιλάω πολιτικά, αλλά το πάμε όμως. Διεφόρτα